Βρισκόμαστε στην έναρξη της εκτύπωσης ενός αρνητικού. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε, εδώ είναι το φύλλο της εξεπαφής εκτυπώσεως όλου του φύλλου. Είναι εξεπαφής η εκτύπωση, μπαίνουν οι λωρίδες του φύλλου πάνω σε αυτό το χαρτί, τις πλαγώνουμε με ένα κρύσταλλο και φωτίζουμε και τυπώνεται εξεπαφής. Έχω επιλέξει να τυπώσουμε τη δεύτερη στάση από το φιλμ με αριθμό 126. Εδώ είναι ο τόμος όπου φυλάσσονται τα φιλμ. Είναι το αρχείο. Αυτός ο τόμος είναι από ειδικά αρχαιακά, μουσιακής ποιότητας. Εδώ ψάχνουμε το αρνητικό με αριθμό 126. Και αυτές τις ζελατίνες φύλαξης των αρνητικών είναι αρχαϊκής ποιότητας. Και επιπλέον απολύτως διαφανής ώστε στο τύπωμα να μην έχουμε καμία απόκληση των τόνων. Έχουμε βγάλει το αρνητικό μας, η στάση είναι αυτή, η δεύτερη. Πριν τυπώσουμε, θα την ελέγξουμε στη φωτεινή τράπεζα. Και αυτό είναι η ίδια κατασκευή. Το αρνητικό μας πάνω στη φωτεινή τράπεζα, με λάμπες φθορισμού. Και εδώ είναι η στάση αυτή, θα το ελέγξω με τη μεγεθυντική λούπα. Αυτή είναι λούπα για αρνητικά διαστάσεων μέχρι 6 επί 6, μέσω φορμά. Και στα μεγαλύτερα βέβαια κάνει, αλλά δεν το καλύπτει όλο το αρνητικό. Και κάνει μεγέθυνση τρεις φορές. Το μεγεθύνει τρεις φορές. Η λούπα φαίνεται εξαιρετική λεπτομέρεια παντού και κοιτάμε μήπως υπάρχει κάποια ατέλεια στο αρνητικό. Άψογο. Εξαιρετική λεπτομέρεια. Η επόμενη φάση, εφόσον εγκρίθηκε πια το αρνητικό, πέρασε τις εξετάσεις του, είναι να βγάλουμε το συρταράκι του μεγεθυντήρα, στο οποίο συρταράκι θα τοποθετηθεί το αρνητικό. Αυτό το συρταράκι έχει διαστάσεις που πιάνουν μία πλάκα, ένα αρνητικό μεγέθους 4 επί 5 ιτζών, δηλαδή 10 εκατοστά ύψος επί 12,5 εκατοστά μήκος. Και ο μεγεθυντήρας αυτός είναι μεγεθυντήρας για αρνητικά μεγάλου φορμά 4 επί 5 ίντζες ή 10-12,5 εκατοστά, όπως τα λέμε. Λοιπόν, όταν έχεις ένα μεγάλο κάδρο, μπορεί από το μεγάλο να βγάλεις και μικρά. Έφτιαξα, όταν αγόραζα το μεγεθυντήρα και φαίνεται κιόλας, έχω γράψει την ημερομηνία, Μάρτης 3ης του 2010, έφτιαξα αυτή τη μάσκα από μαύρο χοντρό χαρτόνι, που
το 10 επί 12,5 το κάνει 6 επί 6. Για να τυπώνω, να μπαίνουν εδώ πέρα και να στέκονται τα αρνητικά του μεσαίου φορμά. Φοράμε τα γάντια μας και έχουμε εδώ μια διπλή. Λειτουργία. Βάζω κάτω από εδώ ένα μαύρο χαρτόνι, θα δείτε γιατί, και δίπλα έχουμε το γκρίζο της βάσης. Με πολύ προσοχή το αρνητικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα γάντια για να πάρουμε τις κονίτσες, αν και υπάρχει και ειδικό πανάκι, και μετά πισάμε εδώ. Και τοποθετούμε το αρνητικό μας στη θέση του. Να προβάλλετε στο φωτεινό γκρι της βάσης, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι καθαρίστηκε στη θέση του. Τώρα εξετάζουμε, να προβάλλετε σε σκούρο, σε μαύρο, αν έχει μείνει κάποια σκόνη ή τριχούλα επάνω στα τζάμια ή αν έχει εγκλωβιστεί μέσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και το μαύρο, γιατί αυτό θα το δεις το περιττό στοιχείο μόνο στη σκόνη. Συγγνώμη, μόνο στο μαύρο φόντο. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. Και μετά το ζευταράκι μας τοποθετείτε έχω βάλει ένα χαρτί παλαιό από την αντίστροφη πλευρά, από τη λευκή του πλευρά, για να έχω εδώ πάνω την προβολή του αρνητικού. Έχει οριστεί το κάδρο του, το πλαίσιο, με αυτές τις σιδερένιες ράβδους για να σταθεροποιηθεί, και τώρα θα σβήσουμε τα φώτα του σκοτεινού θαλάμου και θα περάσουμε σε συνθήκες φωτός ασφαλείας, με το κόκκινο φως ασφαλείας. Τώρα είμαστε σε συνθήκες σκοτεινού θαλάμου με το κόκκινο φως ασφαλείας. Αυτό το φως ασφαλείας δεν επηρεάζει τον φωτοευαίσθητο άργυρο του χαρτιού. Θα ανάψω τη λάμπα του μεγεθυντήρα, εφόσον πρώτα ανοίξω το κόκκινο φίλτρο ασφαλείας, ανοίξω λίρος το διάφραγμα του φακού και επιλέξω στην κεφαλή του να προβάλλεται με λευκό φως. Πρέπει να έχω δηλαδή τη μέγιστη φωτεινότητα που μπορώ να επιτύχω στο λευκό χαρτί. Μόλις ανάβω με το χρονόμετρο, το χρονοδιακόπτη, τη λάμπα του μεγεθυντήρα, αυτομάτως την ίδια στιγμή σταματάει το κόκκινο φως ασφαλείας. Εδώ λοιπόν έχουμε την προβολή του αρνητικού. Το αρνητικό, είπαμε, λέγεται έτσι επειδή αντιστρέφει τους τόνους. Δηλαδή, όπου στο αρνητικό βλέπουμε μαύρο, αυτό είναι στην πραγματικότητα και θα τυπωθεί τελικά λευκό.
Όπως το αρνητικό βλέπουμε άσπρο, τα λευκά σημεία, αυτά θα τυπωθούν μαύρα. Χρειάζεται ένας χρόνος να εξοικειωθούμε σε αυτή την αντιστροφή των τόνων. Και εδώ αρχίζει μια άλλη ποιητικότητα των τόνων, η αντίστροφη ποιητικότητα, μια άλλη μαγεία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα χιονισμένο τοπίο σε μια πλαγιά του Βελουχιού. Τώρα θα εστιάσω το αρνητικό ώστε αυτό που θα τυπωθεί να είναι πλήρως εστιασμένο, πλήρως ευκρινές. Ναι, είναι ο μεγεθυντικός φακός με τον οποίο ελέγχω την εστίαση και ο οποίος μεγεθύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους κόκκους του αργύρου. Το αρνητικό είναι εστιασμένο. Κλείνω τώρα το φακό στο διάφραγμα που θα τυπώσω. Έχω επιλέξει να τυπώσω στο διάφραγμα 16. Αμέσως θα μειωθεί η φωτεινότητα. Περνάω από το λευκό φως της προβολής στο φως με φίλτρο. Έχω επιλέξει να τυπώσω στο φίλτρο 3, που είναι, έχει κάποια αντίθεση. Το φίλτρο 2 είναι το μεσαίας αντιθέσεως. Θα μειωθεί κι άλλο η φωτεινότητα. Και σαν τελευταίο βήμα προσθέτω το κόκκινο φίλτρο μπροστά από το φακό, το κόκκινο φίλτρο ασφαλείας, με το οποίο στη θέση του μειώνεται ακόμα περισσότερο η φωτεινότητα. Έτσι μπορώ να τοποθετήσω το φωτοευαίσθητο φωτογραφικό χαρτί για το τύπωμα χωρίς να κινδυνεύει να καεί. Ο τελευταίος έλεγχος αφορά την παραλληλία των τριών επιπέδων. Εδώ έχουμε τρία επίπεδα. Το επίπεδο του χαρτιού πάνω στη βάση, το επίπεδο του φακού και το επίπεδο του φίλμου. Αυτά τα τρία επίπεδα πρέπει να είναι απολύτως παράλληλα μεταξύ τους. Η κολόνα είναι γωνιασμένη, αλλά με τις διάφορες μεγεθύνσεις
μπορεί να υπάρξει κάποια πολύ μικρή απόκληση. Πώς το ελέγχουμε αυτό? Με μια ειδική συσκευή που στέλνει μια φωτεινή ακτίνα. Η ακτίνα αυτή, η κόκκινη, πρέπει να έρχεται στο κέντρο του φακού, στο οποίο κέντρο του φακού προσαρμόζω ένα γυαλάκι. Η ακτίνα θα πέσει στο γυαλάκι και θα ανακλαστεί κάτω. Η ανάκλαση αυτής της ακτίνας πρέπει να έρχεται στο κέντρο ακριβώς αυτού του κύκλου. Καταρχήν, να δούμε πού σημαδεύει η ακτίνα. Εκεί με το δάχτυλό μου είναι το κέντρο του φακού και εκεί έρχεται. Άρα πρέπει να το διορθώσουμε. Βλέπετε. Πρέπει να το διορθώσουμε τη θέση του φακού. Θα τον λασκάρω λιγάκι, θα του βάλω ένα χαρτάκι από αυτή τη μεριά, ώστε η ακτίνα να πέσει, αν όχι δυνατόν στο κέντρο, αμέσως γύρω-γύρω στην πιο μικρή του περιφέρεια. Βλέπετε, είναι πολύ φανερό. Έτσι. Ένα χαρτάκι σαν σφήνα που μπαίνει και διορθώνει την θέση και έχουμε την απόλυτη παραλληλία. Ελέγχουμε με αυτό την απόλυτη παραλληλία.